Στον άρθηκα του ναού, μπαίνοντας μέσα αριστερά, υπάρχει ένα τραπεζάκι. Πάνω στο τραπεζάκι υπάρχει ένα κουτί μεταλλικό 25 επί 20. Μεταλλικό κουτί, το οποίο το παίρνει κανείς κάτω το μασχάλι εύκολα. Μεταλλικό κουτάκι για υπέρ των πτωχών. Και αυτό είναι κουτί υπέρ των πτωχών. Εγώ είμαι πρόεδρος του Φιλοπτώχου Ταμείου και σήμερα που μπήκα μέσα με ρωτάει ένα μέλος του Φιλοπτώχου και μου λέει το κουτί, λέει, γιατί δεν έβαλες ένα άλλο κουτί, λέει, αφού πήρε στάλο να το μητρήσουμε. Το οποίο δεν πήρε κανένα κουτί και διαπιστώθηκε ότι το κουτί του κάποιος το έχει κλαπεί. Μάλιστα. Πότε εκτιμάτε ότι έγινε η κλοπή? Αυτό θα έγινε την Τετάρτη το απόγευμα, από τη μία. Από τη μία Τετάρτη απόγευμα μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Και πόσα χρήματα υπολογίζετε ότι υπήρχαν μέσα στο κουτί? Του είχαμε ανοίξει το κουτί κατά τις, πριν ένα μήνα. Αν γιορτή δεν θα έχει πολλά χρήματα μέσα. Μικρό κουτί, δεν πήρε και πάρα πολλά, αλλά αυτός που το πήρε θα ήταν ελαφρύ. Δεν έχει κέρματα πολλά μέσα, γι' αυτό μπόρεσε και το μετακίνησε. Γιατί άμα είναι γεμάτο, είναι βαρύ, βαρέα, πολύ το μέταλλο μέσα. Mm-hmm. Χιλιάρικο. Να έχει κανένα χιλιάρικο μέσα. Τι ενέργειες θα κάνετε τώρα? Έγινε καταγγελία στην αστυνομία, ήρθε η ασφάλεια, ανοίξαμε το κλειστό κύκλωμα. Ναι. Και παρακολουθούμε την ημέρα, την Τετάρτη, το απόγευμα μέχρι σήμερα, ποιοι μπήκαν και ποιοι βγήκαν. Από τον άρθηκα εκεί που ήταν, κατάλαβες? Ναι, ναι, ναι. Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να το πείστε κάτι? Εγώ πιστεύω. Γιατί αυτός θα μπήκε από την πόρτα αυτή. Και έφυγε, διότι πίσω οι πόρτες είναι κλειδωμένες, υπάρχουν δύο πόρτες μπροστά. Άρα πέρασε από την πλατεία. Αν εντοπίσουν κάποιον καμιά σακούλα στον ώμο ή στο χέρι, καμιά σκευαστά ή κάτι, θα είναι σαν ύποπτος. Έχει κλαπεί ξανά αυτό το κουτί? Όχι. Όχι. Στα 60 χρόνια που είμαι εδώ πρόεδρος, όχι.